Χαπτάκη, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στο Half Post Greece. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάλι να είμαστε στη χώρα μας, στην Ελλάδα, που εδώ είναι οι ρίζες μας, όπως λέμε. Εδώ έχουν έρθει οι παππούδες. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά. Ευχαριστούμε, γι' αυτό δεν θέλω να τα πούμε ελληνοαμερικάνικα, προσπαθούμε να τα μάθουμε όπως σαν μικρά παιδιά που, όπως είχε έρθει ο πατέρας μου στην Αμερική στον πόλεμο και η μάνα μου μετά, είναι να σας πω, όχι μόνο η αγάπη για τη χώρα στην Ελλάδα, είναι οι ρίζες μας. Από πού είναι η καταγωγή σας? Από την Άντρο. Mm-hmm. Και πότε οι γονείς σας πήγαν στην Αμερική? Ο πατέρας μου ήρθε το 40, 1940, ήταν σε ένα ελληνικό καράβι που πήγαινε στην Αμερική, τότε ήταν 3 μέρες πριν τις 28 Οκτωβρίου. Το 40. Η μάνα μου ήρθε το 58, ο πατέρας μου είχε γυρίσει πίσω στην Άντρο, την πάντεψε, την έφερε στην Αμερική και εκεί γεννήθηκα εγώ και ο αδερφός μου. Εσείς, η σχέση σας με την πολιτική, γιατί εκλέγεστε. Σωστά. Πού εκλέγεστε? Στην πολιτεία του Rhode Island. Πόσους κατοίκους έχει? 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Και εκλέγεστε πόσα χρόνια εκεί, από το 2013? Από το 1992 μέχρι το 10, το 2010 και μετά από το 2013 μέχρι σήμερα. Πάρα πολλά χρόνια. Έφυγα από τη Βουλή και οι ντόπιοι φωνάζανε, γιατί πήγα να τρέξω για μεγαλύτερη θέση στο Δημοκρατικό Κόμμα, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και από εκεί, ξέρεις, ξανά έτρεξα το 12 το Νοέμβρη. Ναι. Νίκησα πάλι τη θέση, την παλιά θέση και έχω εκλεχθεί μέχρι τότε. Έρχεστε πολύ συχνά στη χώρα μας πλέον και προωθείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, τα συμφέροντα, τη γλώσσα, τον ελληνισμό στην Αμερική, αλλά και θέλω να μας πείτε όλες τις λεπτομέρειες για την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, την ΠΑΔΕ. Ναι. Πώς ξεκίνησε ο οργανισμός? Πολύ σημαντικό. Αυτό είχε αρχίσει το 1996 από Αυστραλέζοι, εκλεγμένοι, Καναδέζοι, Αμερικανοί, ο Δημήτρης Γιάννος που ήταν εκλεγμένος. Έλληνες, Ελληνοαμερικανούς. Ελληνοαυστραλέζος, Ελληνοκαναδέζοι. Ομογενείς. Στο κοινοβούλιο πρέπει να είσαι εκλεγμένος και είναι μια φωνή για την Ελλάδα, για όλα τα συμφέροντα. Εγώ έγινα μέλος εκεί που εκλέχτηκα το 1993, όμως δεν το ήξερα μέχρι το 2002 να ξέρουμε για την οργάνωση. Και είμαι μέλος από το 2002, όμως το σημαντικό θέμα για την ΠΑΔΕ, σήμερα έχουμε 93 εκλεγμένοι παγκόσμια. 93 μέλη εκλεγμένα λοιπόν, ναι. Και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Ναι. 43 εκλεγμένοι σε Αμερική, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει η Αμερική, που έχουμε 6 στο κοινοβούλιο στη Ουάσιγκτον, η κυρία Μαλιωτάκη, ο Σαρμπέινς, Μπιδράκης, Ντίνα Τάιτες, Τσάρλι Κρίστ και ο Κρις Πάπες, 2 αντικυβερνήτης στις πολιτείες Καλιφόρνια, η κυρία Κουνελάκη που ήταν εδώ το καλοκαίρι μαζί μας, η κυρία Μπάισοτς από το Κνέρικετ, 14 πολιτικοί γυρουσιαστές που είμαι εγώ ένας από τους 14, και άλλοι, νομίζω, 21 βουλευτές. Είμαστε εκλεγμένοι σε 20 πολιτείες στην Αμερική. Αυτό θα πει σοβαρή εκπροσώπηση. Μεγάλο βάρος. Αλλά και έχουμε και 20 εκλεγμένοι στην Αυστραλία, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα, 9 στον Καναδά, 1 στη Κένια, South Africa, Zimbabwe, Ιορδανία, Ισραήλ, 3 στη Γερμανία, που ένας συνάδελφος τώρα πήγε από πολιτική κοινοβούλιο στη Εθνική Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Νομίζω πρώτη φορά έχουμε εκλεγμένος, κύριος Πανταζής. Ελβετία, Γαλλία, η κυρία Καραμαλή που είναι στο Εθνικό Βουλή της Γαλλίας, Αγγλία, 2 Αλβανία, Ρωμανία και 2 από τη Ρωσία. Αυτό είναι σχεδόν όλοι εκλεγμένοι. Είναι μεγάλο, είναι global όπως το ακούω. Σωστά. Και πραγματικά συγχαρητήρια. Εσείς είσαστε πρόεδρος αυτού του οργανισμού. Ήμουν αντιπρόεδρος για ένα διάστημα και τώρα εκλέχτηκα πρόεδρος τώρα το καλοκαίρι. Η αντιπρόεδρος πρόταση είναι από η κυρία Έφη Τριανταφυλοπούλου από τον Καναδά. Ο κύριος Γιοργανάς, δεύτερος αντιπρόεδρος από την Αυστραλία. Όμως πρώτη φορά η ΠΑΔΕ, οι 9 μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο είναι γυναίκες. 5-4. Κάνατε ένα μεγάλο διάβημα
Όσον αφορά στα F-16 στην Τουρκία, στην κυβέρνηση την Αμερικανική, για πείτε μας τι ακριβώς κινήσεις έχετε κάνει. Να σας πω, πρώτα-πρώτα πέρσι είχαμε μεγάλο ρόλο που μπλοκάρουμε τα F-35. Οι συνάδελφοί μας όλοι στην Αμερική, γιατί όπως είπαμε, είμαστε εκλεγμένοι σε 20 πολιτείες, όμως σε αυτές τις 20 πολιτείες είναι 40 γυρουσιαστές από τους 100. Κατευθείαν με το τηλέφωνο, τους παίρνουμε τηλέφωνο, εμείς έχουμε τον Jack Reed που είναι πρόεδρος του Επιτροπή Άμυνας, ο κύριος Μποράσο που είναι από το Wyoming, ρεπουμπλικάνος που ήταν πρόεδρος Επιτροπή Εξωτερικών, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Σκέψου, όλοι οι Ελληνοαμερικανοί που είμαστε εκλεγμένοι στο τηλέφωνο αμέσως, γι' αυτό υποστηρίζει όλο το Κοινοβούλιο της Αμερικής, και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, πάρα πολύ τα συμφέροντα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Περάσαμε τη γνωριμία για τους Αρμένους, τη Armenian Genocide. Μπλοκάραμε, για τη γενοκτονία, ναι, λέτε. Μπλοκάρουμε τα F-35. Ψηφίσανε τη πρώτη συμφωνία Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αμερική. Τώρα έχετε κάνει επιστολή προς τον πρόεδρο Biden. Σωστά. Οι 6 συνάδελφοί μας το έχουν κάνει κατευθείαν από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Εμείς, η άλλη ομάδα μας που είμαστε εκλεγμένοι στις πολιτικές πολιτείες, χωριστά και στο τη δική μας μέλη του Κογκρέσου σε κάθε πολιτεία, που η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει να αγοράσει 40 F-16, γιατί η Τουρκία... Άρα μιλάμε για την έγκριση ή όχι της πώλησης F-16 στην Τουρκία. Τα καινούρια. Το καινούριο που έχει ζητήσει, ναι, ο Ερντογκάν και η τουρκική κυβέρνηση. Και πώς το βλέπετε, το ότι βλέπουμε, τι αποτελέσματα πρέπει, θα έχουμε. Αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Πρώτα-πρώτα η Τουρκία έχει αγοράσει τα S-400, κάνει μεγάλη φασαρία στο Ανατολικό Μεσόγειο. Μέσα και μέλος του ΝΑΤΟ, σχέσεις μεταξύ Αίγυπτο, δεν τους έχουν τώρα σήμερα προχθές στα δελτία τύπων που είναι αντί του Συμφωνία Αίγυπτο-Ελλάδα. Η Τουρκία έχει κάνει μεγάλα προβλήματα και στη Λιβύα και στη Συρία και στον πόλεμο στην Αρμενία με τους Κούρδους, μεγάλη φασαρία στη Συρία. Δεν είναι καλός γείτονας. Έχει τώρα δημιουργεί προβλήματα στη Μεσόγειο, λέτε, στην Ανατολική με το Μεσόγειο. Με το Blue Horizon, το Blue, έχει πάρει το μισό, λέει πως το μισό Αιγαίο, όλα τα σύνορα, τα νερά της Κύπρος είναι δικά τους. Έχει κάνει τη συμφωνία μεταξύ Λιβύη και Τουρκία Ανατολική Μεσόγειο που κανένας δεν το γνωρίζει. Δεν δείχνει σοβαρότητα. Είσαι σε μια γειτονιά, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρο, Ελλάδα, Saudi Arabia, UAE, είναι Lebanon, Συρία. Πρέπει να έχουμε καλό γείτονα, όχι κάθε φορά που έχει ένα σχέδιο, λες και πάμε ιστορικά, όπως ήταν το Ottoman Empire. Εδώ σήμερα... Κύριε Ραπτάκη, αυτά τα βιώνουμε. Και εμείς κυρίως εδώ που την έχουμε πραγματικά στην άλλη άκρη του Αιγαίου, την Τουρκία. Όμως η ερώτησή μου είναι, νιώθετε ότι υπάρχουν, Βίκο, ΑΟΤΑ, ότι πράγματι σας ακούει στην Αμερική η κεντρική κυβέρνηση? Πώς. Ακούεστε, δηλαδή είσαστε μία φωνή που πιστεύετε ότι θα αλλάξει με αυτά τα έντονα διαβήματα που κάνετε τις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης? Ναι, αυτό το βλέπουμε, το Biden administration έχει τονίσει, βλέπεις που ο Ερντογκάν και ο Biden δεν πάνε καλά. Πριν ο Ερντογκάν μπορούσε να πάει στο Λευκό Οίκο από την πίσω πόρτα που ήταν ο κύριος Τραμπ, ό,τι ώρα ήθελες, τηλέφωνο στο χέρι, όπως εμείς εδώ δεν ξέρατε την άλλη μέρα τι θα είναι τα αποτελέσματα Τραμπ-Ερντογκάν. Παίζει μεγάλο ρόλο οι εκλεγμένοι Ελληνοαμερικανοί στο Κοινοβούλιο της Αμερικής και στον Καναδά, και μην ξεχάσει και τον Αυστραλία και στις άλλες χώρες. Είχαμε την κυρία Καραμαλή από τη Γαλλία εδώ στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που θα σας πω, όλο αυτό το σχέδιο υπάρχει, δεν είναι και μόνο τα πολιτικά. Είναι education, είναι για να πούμε investment. Έχουμε τόσες αμερικανικές εταιρείες που θα έρθουν εδώ πέρα. Νιώθετε ότι σαν οργανισμό, σαν παδέ, είναι η ελληνική κυβέρνηση κοντά σας? Πάντα. Και το Κοινοβούλιο. Θέλω να μου πείτε τους 3 στόχους που έχετε στη συνέχεια για την ΠΑΔΕ. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να κάνουμε redefine την ΠΑΔΕ. Θέλουμε να τη φέρουμε πιο μπροστά.
να δουλεύουμε, ο κάθε μέλος έχει δικό του που μπορεί να κάνει ένα κομμάτι, να πούμε στην παιδεία, investment άλλος, γεωπολιτικά. Προσπαθούμε όλοι οι μέλη όπως να στηρίξουμε αυτό που μπορούμε. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να το ολοκληρώσει. Άρα δατάξει. Ο καθένας να πάρει μια αρμοδιότητα. Σωστά. Μετά, επόμενος στόχος πρακτικά, τι θέλετε. Εγώ νομίζω, τώρα ήρθατε με το διάβημα στον Biden για να καταργηθεί η συμφωνία με τα F-16. Ναι. Το επόμενο Όχι μόνο αυτό. Σας... Είχαμε πρώτη φορά να έρθουμε να είμαστε δίπλα για 28 Οκτωβρίου. Μεγάλη γιορτή εδώ πέρα στην Ελλάδα που πολλοί δεν το. Έρχεστε για την παρέλαση, λοιπόν. Όχι για την παρέλαση. Έχουμε και για συζήτησεις για τα γεωπολιτικά και όλα πέσανε την ίδια ώρα. Μάλιστα. Την ίδια ώρα. Ερχόμαστε και να ετοιμάσουμε του χρόνου του 2022 που θα έρθει το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Τις ΠΑΔΕΣ. Πρώτη φορά από το 2020 το Γενάρη δεν έχει έρθει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΔΕΣ. Σου έχουμε ετοιμάσει το Γενάρη, θα πάμε πάνω Θεσσαλονίκη, θα πάμε πάνω Αλεξανδρούπολη, θα πάμε πάνω στα σύνορα της Ελλάδος, θα πάμε και στο τελευταίο χωρίο να δούμε τα σύνορα, τι γίνεται πάνω που ο Ερντογκάν πάει και πάντα κάνει φασαρία, το ξέρουμε. Με τους refugees, να το πούμε, που η Ελλάδα έχει εξοδέψει πολύ δύναμη να ασφαλίσει τα σύνορα της. Θα πάμε να κοιτάξουμε απάνω εκεί, να δούμε τι γίνεται. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παίζει μεγάλο ρόλο για την ασφάλεια την Ελλάδα και τα οικονομικά συμφέροντα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Θα δούμε τον Δήμαρχο, θα δούμε τον κύριο Τζιτζι Κώστα, θα δούμε τον Υπουργό για Βόρειο Ελλάδα. Είναι πολλά τα θέματα. Αν δεν μάθουμε και πάμε και ακούμε τι μας λέει ο συνάδελφος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Στο ταξίδι σας την προηγούμενη φορά που ήρθατε στην Ελλάδα, πήγατε και στα κριτικά νησιά, φτάσατε στην άκρη της Ελλάδος. Πήγατε από Καστελόριζο μέχρι... Πήγαμε από Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Σύμη. Πήγαμε γιατί να τονίσουμε τα ελληνικά σύνορα. Είναι όσο μακριά είναι το Καστελόριζο από τη Ρόδο, 80 χιλιόμετρα και 400 χιλιόμετρα από Αθήνα, στεριά Ελλάδα, μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Αμερική. Ο Ερντογκάν, αν θέλει να πει πως το Καστελόριζο και τα νησιά τα μακρινά δεν είναι ελληνικά, γιατί δεν το λέει στον Biden πως τα τελευταία νησιά της Αλάσκας, που είναι 1600 μίλια από τη στεριά Αλάσκα και 3000 μίλια από τη στερεά Αμερική, δεν είναι αμερικάνικα. Εγώ λέω, θέλω να πω το Ερντογκάν να πάω να το πει στον Biden. Ωραίο μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα κλείνουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.